εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και της εκτελεστικής επιτροπής των ανεξαρτήτων Ελλήνων, όπου από το πρωί κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες. Μάλιστα, ο Βασίλης Σκούρης, πολιτικός συντάκτης και αξιόπιστος από εκείνους που όταν δίνουν μια πληροφορία συνήθως επιβεβαιώνεται, λέει ότι υπάρχει πιθανότητα, εάν το θέμα έρθει στη Βουλή για ψήφιση με το όνομα Μακεδονία, ο Πάνος Καμένος να παραιτηθεί από υπουργός. Όπως επίσης και άλλα μέλη των ανεξαρτήτων Ελλήνων που είναι υπουργοί. Αλλά αν μπει θέμα δεδηλωμένης, θα ψηφίσουν υπέρ της κυβέρνησης, της παραμονής της κυβέρνησης. Η θέση δική σας? Καλημέρα στην παρέα και σε όλη την Ελλάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πιστεύω ότι είναι μια δύσκολη περίοδος πολιτικά. Θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Το Μακεδονικό θα φέρει τα ζητήματα των πολιτικών σχέσεων όλων των κομμάτων στην επιφάνεια. Θα φανούν στον ελληνικό λαό αυτοί που πιστεύουν αυτά που λένε και αυτοί δεν πιστεύουν αυτά που λένε. Θα ξεκαθαρίσουν οι στρατηγικές και οι πολιτικές και ο καθένας θα βρεθεί μπροστά στην αλήθεια. Ποια είναι αυτή? Εγώ πιστεύω ότι όταν κατηγορούμε τις προηγούμενες κυβερνήσεις για τα λάθη τους, μέχρι και το Σιμίτι, με τον οποίο έχω μια σχέση ιδιαίτερης αγάπης τέλος πάντων, έχει καταστρέψει εθνικά την Ελλάδα και το Αιγαίο τέλος πάντων με συμφωνίες εκεί πέρα. Όταν τους κατηγορούμε εμείς ως κυβέρνηση, δεν πρέπει, όταν έχουμε στο χέρια μας την επίλυση του θέματος, να δώσουμε τη λάθος λύση για την οποία κατηγορούμε τους προηγούμενους. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τους κατηγορούμε τους προηγούμενους και ορθώς για οικονομικές ατασταλίες. Κατέστρεψαν την οικονομία. Τα κάναν όλα, τα ξέρουμε και αποδεικνύονται στα οικονομικά τα πάντα. Και θα τα διορθώσουμε, λέμε. Και θα βάλουμε και φυλακή και θα κάνουμε εξαστικές. Όποιος έκανε λάθος, θα τον τιμωρήσουμε. Όταν όμως κατηγορούμε τους προηγούμενους για λάθη ότι δώσαν το όνομα της Μακεδονίας, δεν μπορεί εμείς να συζητούμε λύση με τη Μακεδονία. Εμείς δεν πρέπει να διορθώσουμε αυτό το λάθος. Λοιπόν, είναι τόσο απλό αυτό που λέω. Και δεν πρέπει να γίνει καμία συμφωνία χωρίς να έχουμε σαφείς δεσμεύσεις για τον αλυτρωτισμό μέσα από το Σύνταγμα των Σκοπιανών, της Πουγουδουμού, το οποίο θα αργήσει να γίνει, άρα δεν συζητάμε καθόλου το όνομα. Φανταστείτε μια υπόθεση εργασίας, όπου ξυπνάει αύριο ο Ζάεφ, μιλάει με τον κύριο Σόρος, όπως είδαμε εκεί πέρα, και είναι και αγαπημένοι πολλά χρόνια τώρα, και αποφασίζουν να αλλάξει το Σύνταγμα. Ό,τι θέλει η Ελλάδα. Έρχεται και μια συνθήκη, όπως λέει σωστά ο κύριος Βενιζέλος, και επισφραγίζει και πιστοποιεί και την αλλαγή του Συντάγματος σε μια διεθνή συνθήκη για να μην μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Και εφόσον έχει λυθεί ο λειτουργισμός του Συντάγματος, εμείς τι θα συζητήσουμε μετά το Μακεδονία? Δηλαδή, είναι όχι μόνο οξύμερο, είναι παρανοϊκό. Γι' αυτό δεν πρέπει να συζητούμε το όνομα. Και πιστεύω, και όπως είπα και χθες στο κανάλι σας, ότι όποιος ασχοληθεί τώρα και δεν ακούσει με το όνομα και δεν ακούσει τον παλμό της κοινωνίας, η οποία κοινωνία θα φέρει πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο, μπορεί και 1,5 εκατομμύριο στην Αθήνα την Κυριακή, να πάει κόντρα, όχι στο θυμικό, όχι στο συνέστημα, στην ουσία. Η ουσία είναι ότι η μητέρα Ελλάδα δεν πρέπει να παραδώσει το όνομα σε κανέναν. Κύριε Καμένε, όμως να μπούμε και στην ουσία των σχέσεων, ναι, των ανεξαρτήτων Ελλήνων και ειδικότερα των σχέσεων το δικό σας με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας ενώνει τίποτα. Μα τίποτα. Αυτά τα οποία έχετε πει είναι ιδιαίτερα σκληρά. Λέτε ότι εγώ με αυτούς που κάνουν παρέα με το Ρουβίκονα, με αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν και χειροκροτάνε όταν αποφυλακίζεται ο Κουφοντίνας, με. Και όμως με αυτούς τους ανθρώπους σηκώνετε το χέρι και ψηφίσετε νομοσχέδια. Τι είναι αυτό που σας ενώνει δηλαδή, ενώ είναι τόσα πολλά αυτά που σας χωρίζουν? Αυτή την ώρα που μιλάμε, εγώ δεν έχω μπροστά monitor, αλλά μου λέει η Άννη Γιώγα από το ακουστικό ότι ο κύριος Μπαλαούρας στο Sky αυτή την ώρα λέει ο Δημήτρης Καμένος είναι αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα μεταξύ των ανεξαρτήτων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ωραία. Εφόσον εγώ είμαι ο προβληματικός, εγώ να πω το εξής. Εγώ αντέδρασα, εγώ ξύπνησα ένα πρωί και είπα κάτι για κάποιον. Είναι δυνατόν να βάζει χέρι ο κύριος Μπαλαούρας στους ΑΝΕΛ για το πώς θα συμπεριφερθούν? Είναι δυνατόν ο κύριος Παπαδόπουλος να έχει το θράσος να πιάσει στο στόμα του τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ, τον Πάνο τον Καμένο, τον Υπουργό Άμυνας και να του πει να παραιτηθεί? Κύριε Παπαδόπουλε, για συνέλθετε λιγάκι. Είναι δυνατόν ο κύριος Κουρλέτης να μας λέει να προσέχουμε, να μην πάμε στο συλλαλητήριο? Τι είναι, δηλαδή τι είμαστε? Είναι ο δάσκαλος και ο μαθητής να το μαλώσει? Σε μια συνεργασία υπάρχει ισορροπία. Σε μια συνεργασία δεν λέει ο ένας τον άλλον τι να κάνει και τι κάνει λάθος και να τον μαλώνει και να τον κάνει ντά. Σε μια συνεργασία είναι συνεργασία μεταξύ ίσων.
Όχι μεταξύ του καλού και του κακού. Και λέω και στον κύριο Μπαλάουρα, αν είναι λάθος η προηγούμενη, δεν πρέπει να συνεχίσει το λάθος και να πει τη Μακεδονία, εκτός αν έχει τραβάει μια καμιά μεγάλη χαρά ο κύριος Μπαλάουρας. Και θέλει να δώσει τη Μακεδονία. Δηλαδή, έχει μια κρυφή χαρά και δεν ξέρει πώς θα την κρύψει κι αυτός. Διότι το λάθος των προηγούμενων βρίζουνε. Το Σαμαρά, το Σιμίτι, τον Καραμαλή, τα ΦΕΚ βγάλανε. Πολύ ωραία. Αφού είναι όλα αυτά λάθος, γιατί ο κύριος Μπαλάουρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συνεχίσει το λάθος. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Λοιπόν, εδώ καταλήξαμε και θα το πω για άλλη μια φορά. Μέσα σε όλα αυτά, κύριε Μπαλάουρα, και τον άξιο και τον πολύ καλό συνάδελφο που έχετε του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο είναι εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ καλό παιδί, να ρωτήσω αν συμφωνούν με την τακτική. Αυτή τη χαφιεδιστική πολιτική τακτική του κυρίου Παπαδημούλη να βγάλει φωτογραφίες στην κυρία Καϊλή και όλους εμάς στο συλλαλητήριο και να μας στήσει στους Ευρωπαίους, στους Γερμανούς. Εγώ θα ρωτήσω, συμφωνούν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ με το φακέλωμα? Συμφωνούνε. Συμφωνούνε με το φακέλωμα ενός αριστερού ευρωβουλευτή αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου να φακελώνει εμάς, τους συναδέλφους του? Ο κύριος Παπαδημούλης θα μας δώσει τη λίστα σε ποιους έστειλε mail. Σε ποιους μας έδωσε? Σε τίποτα Γερμανούς, καλά παιδιά? Αν έχει το θάρρος ο κύριος Παπαδημούλης να μας πει, κύριε, εγώ αυτό έκανα και έστειλα τους συναδέλφους οι οποίοι πήγαν στο συλλαλητήριο σε αυτούς, σε αυτά τα mail, να δούμε και εμείς το ποιοτικό του θέματος. Εδώ πέρα θα πρέπει να έρθει μια ισορροπία. Για να ξέρετε, οι Έλληνες είμαστε σαφείς. Μακεδονία δεν περνάει. Είπα χθες στο κανάλι σας το βράδυ στις ειδήσεις ότι όποιος φέρει το θέμα τώρα θα καταστραφεί πολιτικά και όχι μόνο. Και αν το μεσημέρι. Αν το μεσημέρι. Να διορθώσουμε τα λάθη των προηγούμενων, όχι με μεγαλύτερο λάθος. Όταν σημαίνει να διορθώσω το λάθος των προηγούμενων, ο οποίος πιθανόν έδωσε το όνομα ή δεν άσκησε το βέτο που έπρεπε, εγώ τι κάνω? Συνεχίζω το λάθος. Κύριε Καμενέ, αν το μεσημέρι τώρα ο πρόεδρός σας, ο Πάνος Καμένος, σας ζητήσει να ρίξετε τους τόνους, σας πει ότι ξέρετε κάτι, το πράγμα έχει χοντρίνει, ίσως θα πρέπει να κατεβάσουμε τους τόνους, ίσως πρέπει να δούμε μια άλλη προσέγγιση του θέματος, τι θα κάνετε εσείς? Η μία είναι η προσέγγιση και μοναδική. Αποκλείεται ο Πάνος Καμένος να συμπλέψει με την υπόθεσή σας. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας άνθρωπος περήφανος, ένας πολύ σοβαρός υπουργός άμυνας. Πάρα πολύ σοβαρός υπουργός άμυνας. Και δεν θα κάνει καμία κίνηση η οποία δεν θα είναι πολύ καλά υπολογισμένη εθνικά. Υπάρχει ενδεχόμενο, παρέτησης από υπουργικές θέσεις των μελών των ανεξαρτήτων Ελλήνων και κατά κύριο λόγο του Προέδρου τους, του Πάνου Καμένου, γιατί ο Πάνος Καμένος, αν το θέμα έρθει στη Βουλή και ψηφιστεί τελικά με όνομα Μακεδονία. Εμείς δεν θα το ψηφίσουμε. Εσείς δεν το ψηφίσετε, αλλά περάσει με ψήφους κάποιον άλλο. Όχι. Θα πείτε όχι. Θα πρέπει όμως, ανεξάρτητα αν πείτε ή όχι, είναι με την υπογραφή και του Πάνου Καμένου, γιατί είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας, να έχουμε την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει ενδεχόμενο να παρετηθεί. Το θέμα αυτό είναι μια λογική υπόθεση. Εγώ δεν πιστεύω, έχω πει πολλές φορές, ότι θα έρθει αυτό το ζήτημα στη Βουλή. Εφόσον ο Πρωθυπουργός μας και σωστά είπε ότι πρέπει να ζήσουμε τα λειτουργικά και όχι μόνο να ρίξουμε τις ταμπέλες και να αλλάξουμε το ονόματο, δηλαδή δεν αποτελούν εγγύηση, δεν κατανοώ με ποια εθνική λογική θα μπορέσει να έρθει το ζήτημα του ονόματος στη Βουλή χωρίς εγγύησης. Εγώ ακούω τον Πρωθυπουργό. Λέτε ότι δεν πρέπει να έρθει στο θέμα στη Βουλή? Μα ακούω τον Πρωθυπουργό. Το είπε πολύ σωστά. Ο Πρωθυπουργός έκανε συναντήσεις το Σάββατο και άφησε να λύσουμε τα λειτουργικά. Να λύσουμε το Σύνταγμα και ότι γι' αυτόν δεν αποτελεί εγγύηση το αν θα φύγει το άγαλμα του Αλεξάνδρου ή θα αλλάξει όνομα ο Εθνικός Δρόμος ή το αεροδρόμιο. Και αν βρει όμως συμμάχους από άλλα κόμματα. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Είναι κερκόπορτα. Δεν εμπιστεύομαι ούτε τον Έντι Ράμα, δεν εμπιστεύομαι ούτε τον Ζάεφ και δεν εμπιστεύομαι και τον Ερντογάν, ο οποίος και στο ΝΑΤΟ είναι και συνθήκες Λοζάνης έχει και βλέπουμε τι τραβάμε. Λοιπόν, τα λάθη δεν εμπιστεύεστε όμως και τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να τα διορθώνουμε. Δεν θα πρέπει να μας βγαίνει η κρυφή χαρά. Είτε είμαστε διεθνιστές, είτε έχουμε κάτι στο μυαλό μας από μικρά παιδιά, είτε έχουμε μεγαλώσει κάπως. Εδώ το ζήτημα είναι εθνικό. Δεν είναι κομματικό, δεν είναι κανενός. Ούτε του Καμένου, ούτε του Παπαδάκη, ούτε του Κωνσταντίνου, ούτε του Μιλτιάδη. Εγώ θα ρωτήσω. Εγώ θα είναι εθνικό. Άρα αφήνουμε ο καθένας μας, όλοι μας και πρώτος εγώ, τις ιδεοπληψίες μας ή αυτά τις αρχές πιθανόν είχαμε στο μυαλό μας και να σκεφτούμε την καλύτερη λύση. Ποια είναι αυτή? Καμία παράδοση ονόματος. Η μητέρα Ελλάδα δεν παραδίδει το όνομα σε κανέναν. Όπως και για κανέναν λόγο. Όπως και εφόσον αλλάξει το σύνταγμά τους, να το πω άλλη μια φορά για να μην τρελαθούμε τελείως πρωί-πρωί, και έχουμε πλήρης εγγυήσεις με αλλαγή συντάγματος, τότε δεν θα συζητήσουμε το όνομα. Δηλαδή, γιατί να προεβολήσουμε τα πόδια μας και την καρδιά μας?